Αρκάνα εντυπωσιάζει τόσο από την ονομασία του, όσο και από την παρουσία του. Νέο SUV με κουπέ χαρακτηριστικά και ευρύχωρο εσωτερικό. Αρχικά το νέο πρόσωπο της φίρμας είναι ξεκάθαρο, αλλά αυτό που εντυπωσιάζει πραγματικά είναι το προφίλ. Οι σχεδιαστικές γραμμές είναι λιτές και πολύ σωστά και με το παραπάνω ταιριάζει στην κατηγορία SUV. 200 χιλιοστά απόσταση από το έδαφος και SUV πινελιές περιμετρικά του αυτοκινήτου. Στο εσωτερικό, η πρώτη αίσθηση μόλις κάτσει κάποιος στη θέση του οδηγού είναι το πόσο ψηλά βρίσκεται. Είναι σαν να βρίσκεται σε ένα παρατηρητήριο. Τα βλέπει όλα. Πίσω από το τιμόνι βρίσκεται ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, ο οποίος είναι full προσαρμόσιμος και έχει μια μορφή widget. Μια φιλοσοφία που ακολουθεί και η κεντρική οθόνη αφής που έχει κάθε τη διάταξη. Πού όμως βρίσκουν τα σκούρα τα SUV με κουπέ σχεδίαση? Στους πίσω επιβάτες. Και όμως το Renault Arkana μπορεί να φιλοξενήσει άνετα 3 άτομα στο πίσω κάθισμα, μιας και έχουν χώρο και για τα γόνατα, αλλά και για το κεφάλι. Όσον αφορά τους κινητήρες του Renault Arkana, είναι όλοι υβριδικοί. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τον 1,3 mild hybrid των 140 ύπων. Αυτό συνδυάζεται αποκλειστικά με το 7 αυτόματο κυβότιο EDC της Renault και έχει κάθε όρεξη να μας κινεί σβέλτα. Γενικότερα ποιοτικά μέσα έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά οι Γάλλοι, έχουν τα μαλακά πλαστικά, έχουν και διάφορες έτσι τεχνοτροπίες που ομορφαίνουν όλο το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Βέβαια δεν έχω βρει ακόμα πώς αλλάζει τη γλώσσα στον πίνακα οργάνων, τον ψηφιακό πίνακα οργάνων. Μου γράφει κάτι γαλλικά. Έλα, τι κάνεις, καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα και καλό μήνα. Χρήστο, θέλω μια βοήθεια. Μια βοήθεια θέλω. Τι θέλεις, αγόρι μου? Πώς αλλάζεις γλώσσα στον πίνακα οργάνων του Arkana? Στον δρόμο απολαμβάνεις την εξαιρετική ποιότητα κύλησης. Θες να κάνεις ταξίδια μαζί του, πολλά. Και παράλληλα σου προσφέρει και μια premium αίσθηση. Η 18 ιντσών ζάντες αλουμινίου απογειώνει την αισθητική πλευρά του μοντέλου και η ανάρτηση πραγματικά σώζει την κατάσταση, κρατώντας τους επιβάτες άνετους και χαλαρούς. Τώρα για την κατανάλωση. Η κατανάλωση παίζει περίπου στα 8, 9 και μπορεί πολύ εύκολα να ανέβει και παραπάνω. Πρέπει να προσέχουμε λίγο. Βέβαια, ο κινητήρας είναι ακόμα κλειστός. Αν ανοίξει σιγά σιγά, θα έχεις και μια καλύτερη κατανάλωση. Σε γενικές γραμμές, η κατανάλωση για αυτό που είναι, είναι τίμια. Είναι αυτό που περιμένεις. Η ιδέα του Renault Arkana αλλά και η υλοποίηση είναι μια συνταγή που σίγουρα θα πετύχει. Δηλαδή, έχουμε ένα πολύ όμορφο αντικειμενικά μοντέλο. SUV, ευρύχωρο, μην ξεχνάτε τον τεράστιο χώρο αποσκευών, και όλα αυτά συνοδεύονται με μια τιμή άκρος ελκυστική.